Ξέρετε, όπως είπες και εσύ Μαρία, ότι επρόκειται για τον Ισπανό αστυνομικό που στις 3 του μήνα έχασε τη ζωή του στην περιοχή Λαγανές της Μαδρίτης την ώρα που επιχείρησε να εισβάλλει σε διαμέρισμα καταφύγιο Ισλαμιστών τρομοκρατών και βασικών υπόπτων για την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Μαρτίου στη Μαδρίτη. Το ίδιο εκείνο βράδυ οι 7 Ισλαμιστές αυτόχειρες που κρύβονταν στο διαμέρισμα αυτό ανατινάχτηκαν ζωσμένοι με εκρηκτικά, παρασύροντας το θάνατο και τον Ισπανό αστυνομικό, ενώ ακόμη οι 11 αστυνομικοί είχαν τραυματιστεί. Σήμερα στη Μαδρίτη οι βάνδαλοι θέλησαν και να δεδηλώσουν το πτώμα του νεκρού αστυνομικού, προχωρώντας αυτή την αποτρόπαια πράξη. Η αστυνομία πάντως, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, ανέφερε ότι το πτώμα μεταφέρθηκε τουλάχιστον 600 μέτρα μακριά από τον τάφο και υπολογίζει ότι οι δράστες ήταν πάνω από 2 άτομα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Δώρα Μακρύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Οι εικόνες που παρακολουθούσαμε ήταν από την επιχείρηση στην οποία είχε χάσει τη ζωή του ο άτυχος αστυνομικός. Να αλλάξουμε θέμα. Θετικά σχόλια για τη μεταμόρφωση της Αθήνας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και για την ασφάλεια της διοργάνωσης, τη δολοφονία του ηγέτη της Αμπτελαζίζ Αλ-Ραντίσι. Εκδίκηση κατά των Ισραηλινών ορκίστηκε δημοσίως και η χείρα του δολοφονηθέντος, η οποία τόνισε ότι είναι έτοιμη να δει και τα παιδιά της να πεθαίνουν ως μάρτυρες. Τα ρούχα που φοράει η Ράσα Αλ-Ραντίσι δείχνουν ότι είναι ταγμένη στους σκοπούς του Ιερού Πολέμου. Η 50χρονη χείρα του ηγέτη της Χαμάς, Αμπτελαζίζ Αλ-Ραντίσι, εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα με άσπρη Ισλαμική μαντήλα που αφήνει σε κοινή θέα μόνο τα μάτια της. Στο μέτωπό της φοράει πράσινη κορδέλα που φέρει την επιγραφή της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ταξιαρχία Ελ-Κασάμ, η οποία υποσχέθηκε ηφαίστειο εκδίκησης κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Ραντίσι. بداية أنت تتقدم بالعزاء وأنا لا أتقبل إلا التهاني بشهادة أبي محمد ثم تسألني عن مشاعري إنسانة مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى Λίγες ώρες πριν τα Ισραηλινά ελικόπτερα χτυπήσουν το αμάξι του ηγέτη της Χαμάς, ο Ραντίσι επισκέφθηκε την οικογένειά του. كانت زيارة عابرة قبل استشهاده بساعات. Μητέρα 6 παιδιών, η Ράσα Ραντίσι βάδιζε στο ίδιο μονοπάτι που ακολουθούσε ο άνδρας της για πολλά χρόνια. Έχει εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου τόσο πολύ που δηλώνει έτοιμη να δει και τα παιδιά της να πεθαίνουν ως μάρτυρες. Στο Λονδίνο, τηρώντας αποστάσεις από την Ουάσιγκτον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ καταδίκασε τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς. We condemn the targeted assassination of Hamas leader Abdelaziz Rantisi, just as we condemn all terrorism. Απ' άκρη σ' άκρη των Παλαιστινιακών εδαφών αντιχούν συνθήματα εκδίκησης. Και ενώ η ταυτότητα του νέου ηγέτη της Χαμάς παραμένει επτασφράγιστο μυστικό για λόγους ασφαλείας, Παλαιστίνοι αξιωματούχοι πιστεύουν πως επόμενος στόχος των Ισραηλινών είναι ο Γιασέρ Αραφάτ. Το Ισραήλ έχει αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας σε πολυσύχναστους χώρους και γύρω από την Αμερικανική πρεσβεία. Ενώ δρακόντια μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν και για τις εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Θα δούμε τώρα τι έχει να μας πει από την Ιερουσαλήμ ο ανταποκριτής μας Πάνος Χαρίτος. Πάνο, καλησπέρα. Μαρία, καλησπέρα από την Ιερουσαλήμ. Να πούμε ότι λίγη ώρα πριν είχαμε μια επίθεση με πυράβλωστη που κάσαμε από Παλαιστίνιους, είτε μέλη της Χαμάς είτε μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ, από τη Λωρίδα της Γάζας προς τους οικισμούς επίκων που βρίσκονται τα κατεχόμενα της Λωρίδας της Γάζας. Υπάρχει ένας Ισραηλινός έπικος τραυματίας από την επίθεση αυτή και αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναχέτησης των Παλαιστίνιων που επιτίθενται στους οικισμούς επίκων από τον Ισραηλινό στρατό από τα φραγισμένα αρμάτα μάχης. Ωστόσο τα επεισόδια αυτά είναι πλέον συνηθισμένα αφού και χθες το βράδυ είχαμε και νωρίς σήμερα το πρωί και είναι αυτό που ακριβώς περιγράφαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ότι δηλαδή οι Παλαιστίνοι σε ό,τι αφορά τη Δυτική Όχθη, τα μέλη της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις, επιθέσεις κατά των Ισραηλινών στις πόλεις του Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο περιορίζονται στις επιθέσεις με πυράβλους τύπου Κάσαμ από απόσταση ασφαλείας, δηλαδή στους οικισμούς επίκων που βρίσκονται στη Γάζα. Να σας πω επίσης ότι η εκτίμηση των ξένων διπλωματών και παρατηρητών σε ό,τι αφορά
το θέμα του Γιάσερ Αραφάτ και το κατά πόσο είναι ασφαλής αν οι Ισραηλοί θα επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο με τις επιχειρήσεις που είχαμε δύο χρόνια πριν, αποκλεισμό του ή σύλληψή του ή οτιδήποτε άλλο. Η εκτίμηση που υπάρχει λοιπόν από τους ξένους διπλωμάτες και τους ξένους παρατηρητές είναι ότι δεν σχεδιάζουν κάτι τέτοιο οι Ισραηλοί. Και πιθανότατα ο λόγος που αναφέρεται από το ΣΑΕΜΠΕΡΕΚΑΤ το συγκεκριμένο ζήτημα και από άλλους Παλαιστινίους αξιωματούχους είναι απλά για να αποσπάσουν μια δέσμευση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ή την κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο τελικώς δεν θα συμβεί. Κλείνοντας, να σας πω ότι η ανησυχία των Ισραηλινών στρέφεται πλέον προς την πλευρά του Λιβάνου και κυρίως στο Νότιο Λίβανο, αφού σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες για την ακρίβεια, φέρεται να υπάρχει μια συμφωνία της Χαμάς από την Συρία, από την Δαμασκό, με την Χεσμπολά για να πραγματοποιήσουν μελλοντικά, δίχως να διευκρινίζεται το πότε, κάποιες από κοινού επιχειρήσεις. Μαρία. Πάρω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα τεράστιο δίκτυο επικοινωνίας μέσω ίντερνετ έχει εγκαταστήσει η Αλ-Κάιντα, δίνοντας γραμμή στα μέλη της και στους δορυφόρους της όλο τον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η δραστηριότητα της οργάνωσης του Μπιν Λάντεν μέσω του διαδικτύου έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ έχει αναπτυχθεί ένα πολύπλοκο σύστημα συνεννόησης με κωδικούς. Χθες το βράδυ, η Αλ-Κάιντα απίθυνε ειδικό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες, με το οποίο επανέλαβε την πρόταση για εκεχηρία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η διορία λήγει στις 15 Ιουλίου, την προσδιόρισε. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Αλέκου Μάρκερ. Σύμφωνα με ειδικούς που παρακολουθούν τη δραστηριότητα των Ισλαμιστών στο διαδίκτυο, μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από λίγες ημέρες, η κίνηση στις ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη δράση της Αλ-Κάιντα αυξήθηκε εντυπωσιακά. Χιλιάδες μηνύματα σε αραβόφωνα αλλά και αγγλόφωνα sites παραπέμπουν στο ηχογραφημένο μήνυμα, ενώ αυξήθηκε παράλληλα σε εντυπωσιακό βαθμό η διακίνηση μέσω ίντερνετ του ηλεκτρονικού εγχειριδίου της Αλ-Κάιντα, το αποκαλούμενο Al-Batar. Το τεύχος, αριθμός 7, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις ημέρες, περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προς τους πυρήνες Αλ-Κάιντα σχετικά με την χρήση όπλων και εκρηκτικών, την παγίδευση αυτοκινήτων, την κατασκευή βομβών αλλά και την πυροδότησή τους μέσω κινητών τηλεφώνων. Πρακτική που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την Αλ-Κάιντα στις επιθέσεις στην Ισπανία. Εκεί οι οδηγίες δόθηκαν μέσω του τεύχους αριθμός 6, που κυκλοφόρησε δύο μόλις ημέρες πριν τις δολοφονικές επιθέσεις. Είναι πλέον σαφές ότι ο Λάντεν χρησιμοποιεί εκτεταμένα το ίντερνετ ως το βασικό εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα στην ηγεσία της Αλ-Κάιντα και τα μέλη της οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Αυτό πλέον αποτελεί τον κοινό τόπο όλων των υπηρεσιών δίωξης της Ισλαμικής Τρομοκρατίας διεθνώς. Μέσω του ίντερνετ, η Αλ-Κάιντα οργανώνει και εκτελεί τις επιχειρήσεις της χρησιμοποιώντας ένα πολύπλοκο και πολλές φορές κωδικοποιημένο δίκτυο επικοινωνίας. Το γκρουπ ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω του οποίου διακινείται μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας της οργάνωσης, δημοσιεύθηκε το βράδυ της Κυριακής νέο μήνυμα με την υπογραφή της Αλ-Κάιντα, το οποίο αναφέρεται στην τρίμηνη πρόταση ανακοχής του Λάντεν προς τις ευρωπαϊκές χώρες και την απόρριψή της από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ευρώπη, θυμίσου. Η ανακοχή λήγει στις 15 Ιουλίου του 2004. Το αίμα σας θεωρείται αίμα και το δικό μας νερό. Η ανακοχή που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα. Ελπίζουμε ότι θα ξανασκεφτείτε τη στάση σας και θα λάβετε τη σωστή απόφαση. Αλλά αν... του Αλ-Ραντίση, καθώς όμως και του πνευματικού ηγέτη της οργάνωσης, του Σέιχ Αχμέντ Γιασίν, που είχε δολοφονηθεί στις 22 Μαρτίου, στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του το Ισραήλ. Μάλιστα. Βλέπουμε τα πλάνα είναι αρκετά σκληρά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορήσει αν υπήρξαν συλλήψεις. Τώρα, είχαμε μία πληροφορία την οποία είχαμε ο Αλέκος Μάρκελος, είχε αποκαλύψει νωρίτερα στο δελτίο της ΝΕΤ στις 9. Για σχεδιαζόμενο χτύπημα σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Ναι, η νέα αυτή απειλή εναντίον των αμερικανικών στόχων, Ελισάβετ, δημοσιοποιήθηκε σήμερα στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέκου Μάρκελου, το τρομοκρατικό δίκτυο του Οσάμα Μπιν Λάντεν απειλεί ότι θα επιτεθεί και θα βυθίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Kitty Hawk, το οποίο βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας, και το οποίο έχει πλήρωμα 12.000 άντρες. Η απειλή προειδοποιεί για υλοποίηση της επίθεσης σήμερα ή στις 17 Μαΐου. Να περάσουμε όμως, Ελισάβετ, τώρα στην Ιταλία, όπου παράνομο φορτίο με 10.000 όπλα αξίες 6 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αρχές στο λιμάνι Τζόγια Τάουρο στην Καλαβρία της Ιταλίας. Τα όπλα φορτώθηκαν στο λιμάνι της Κωνσταντζά σε τουρκικό πλοίο που είχε ως προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τώρα εδώ τα όπλα στιβαγμένα σε 3 κοντέινερ συνολικά. Επισήμως, το πλοίο μετέφερε κυνηγητικά όπλα ρουμανικής κατασκευής για λογαριασμό αμερικανικής εταιρείας στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός από τα 7.000 καλά
Kalashnikov. Στο φορτίο βρέθηκαν και 3.000 βαριά πολυβόλα, καθώς και πολυβόλα για τον εξοπλισμό των αεροπλάνων. Μάλιστα. Οι αρχές, Ελισάβετ, ναι, απέκλεισαν το παράνομο φορτίο να προοριζόταν για τη μαφία και οι έρευνες στρέφονται προς το διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίας όπλων. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρίτσα Καστάνη, για όλα αυτά που μας είπες. Και γυρίζουμε στα δικά μας. Η πορεία της οικονομίας τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Γιώργος Αλογοσκούφης εμφανίστηκε προβληματισμένος. Γίνουν αστυνομικούς και πολίτες που πήγαιναν στη δουλειά τους. Καμικάζι αυτοκτονίας οδήγησαν 5 φορτωμένα με εκρηκτικά αυτοκίνητα έξω από αστυνομικά τμήματα της Βασόρας. Ακολούθησαν 2 ακόμα επιθέσεις αυτοκτονίας μπροστά σε Ακαδημία Εκπαίδευσης Αστυνομικών και σε ένα ακόμη αστυνομικό τμήμα. Στην πυρά παραδόθηκαν 2 διερχόμενα σχολικά. Παιδάκια κάτω των 7 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο. Για ενορχιστρωμένη επίθεση από την Αλ-Κάιντα και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν έκανε λόγο ο κυβερνήτης της Σιητικής πόλης, που ακόμα και εν καιρό πολέμου δεν γνώρισε τέτοιο μακελιό. Η είδηση πως δεν προκλήθηκαν απώλειες μεταξύ των Βρετανικών δυνάμεων που ελέγχουν τη Βασόρα υποκινεί ακόμη περισσότερη οργή. Οπλοφόροι παντού, ακόμα και στη στέγη του νοσοκομείου της Βασόρας που εκπέμπει σήμα κινδύνου. Οι τραυματίες είναι δεκάδες. Η εθελοντική αιμοδοσία άρχισε πλάι στους τραυματίες που δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το νοσοκομείο. Το μακελιό συμπαρασύρει την Βασόρα στην ανάφλεξη. Οι μάχες αναζωπυρώθηκαν στα προπύργια των Σιητών Μουσουλμάνων του Ιράκ, ως τα σύνορα με την Συρία. Η Ουάσιγκτον απείλησε με αιματηρή καταστολή τόσο τους Σιήτες αλλά και τους Σουνίτες, στους οποίους δίνεται νέο τελεσίγραφο να καταθέσουν τα όπλα. We're seeing a test of wills. Those who routinely attack unarmed civilians, women and children, now have to fight coalition soldiers and marines, which they will find considerably more difficult. Μία ημέρα κράτησε η ανακοχή στην Φαλούτζα. Οι Σουνίτες της πόλης ξεκίνησαν με χειροβομβίδες και όλμους νέο γύρο αναμέτρησης με τις αμερικανικές δυνάμεις. Και στη Βαγδάτη φωνικές εκρήξεις άφησαν νεκρούς 20 κρατούμενους σε αμερικανική φυλακή. Εκρήξεις συγκλώνησαν πριν από λίγο την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάτ. Το γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Από την αίθουσα σύνταξης η Εφη Ζέρβα θα μας πει περισσότερα αμέσως τώρα. Εφη. Λένα 10 νεκροί και πολλοί είναι οι τραυματίες από την έκρηξη στο Ριάντ. Το CNN και το Sky News μετέδωσε ότι πρόκειτο για βομβιστική επίθεση για αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά, το οποίο είχε στόχο κυβερνητικό κτίριο. Βλέπουμε τα πρώτα πλάνα στους δέκτες μας. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον αριθμό των νεκρών. Αυτόπτες μάρτυρες δηλώνουν στα πρακτορία ότι είναι τουλάχιστον 10. Επανέλαβα ότι το Sky News και το CNN είπαν ότι πρόκειται για αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά και ότι βρέθηκε το πτώμα ενός βομβιστή. Πριν από λίγο η τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσε ότι κατέρευσε ολόκληρο το κτίριο. Λένα. Μάλιστα, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες ούτως ή άλλως οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έχουν προχωρήσει σε αλλεπάλληλες συλλήψεις, επιδρομές και μάλιστα έχουν εντοπίσει, αν θυμάμαι καλά, 5 αυτοκίνητα παγιδευμένα με εκρηκτικά. Με εκρηκτικά, και να θυμίσουμε, Λένα, ότι είχαν γίνει και τρομοκρατικές επιθέσεις. Πέρυσι, το Μάιο του 2003, είχαν σκοτωθεί περίπου 35 άνθρωποι σε μια άλλη επίθεση αυτοκτονίας στο Ριάντ. Και προφανώς υπήρχαν στοιχεία τα οποία είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πριν από λίγες ημέρες, χθες προχθές, είχαν προειδοποιήσει το μη απαραίτητο διπλωματικό τους προσωπικό στην περιοχή να εγκαταλείψει τη Σαουδική Αραβία. Αυτά, ναι, λοιπόν από την αίθουσα σύνταξης. Επίσης θέλω να προσθέσω, Λένα, ήρθε τώρα ένα τηλεγράφημα. Ένας Δανός επιχειρηματίας που είχε απαχθεί στο Ιράκ βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Κοπενχάγη.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η ταυτότητα των δραστών ή το κίνητρο της δολοφονίας. Και να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο είχε επιβεβαιώσει το Υπουργείο την πληροφορία της απαγωγής του Δανού πολίτη χωρίς να τον κατονομάσει. Σύμφωνα με την δανική εφημερίδα Politiken, πρόκειται για ένα 35χρονο επιχειρηματία, ο οποίος συνέβη. Βήμα της νίκης, ο πρώην πυρηνικός τεχνικός εξέρχεται από τη φυλακή και γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό. I'm proud and happy to do what I did. I'm very glad that I succeed to do what I did. Ο Βανούνου κατήγγειλε ως βάρβαρες και απάνθρωπες τις συνθήκες κράτησής του. Τόνισε πως το Ισραήλ δεν χρειάζεται τα πυρηνικά όπλα και επανέλαβε πως θέλει να φύγει από τη χώρα. 17 and a half years in very cruel, barbaric treatment by Israel's spy Mossad Shabak. Ο Βανούνου είχε καταδικαστεί για αποκάλυψη πυρηνικών μυστικών σχεδίων του Ισραήλ. Πολλοί Ισραηλινοί τον θεωρούν προδότη γιατί αποκάλυψε πρώτος με στοιχεία σε συνέντευξη που παραχώρησε στη λονδρέζικη εφημερίδα Times ότι το Ισραήλ ανέπτυσε πυρηνικά όπλα. Άλλοι πάλι τον θεωρούν ήρωα που μάχεται για την ειρήνη. Μέλη οργανώσεων ενάντια στα πυρηνικά όπλα και ειρηνιστές από όλο τον κόσμο είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή στο νότιο Ισραήλ αναμένοντας την αποφυλάκησή του. Οι Ισραηλινές αρχές πιστεύουν ότι ο Βανούν γνωρίζει ακόμη πολύτιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη χώρα εάν γίνονταν γνωστές και γι' αυτό δεν θα του δοθεί διαβατήριο, δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση σε λιμάνια και αεροδρόμια, ούτε να μιλά σε αλλοδαπούς χωρίς προηγούμενη άδεια του κράτους. Για μία ακόμη φορά η λωρίδα της Γάζας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Ισραηλινά ελικόπτερα και άρματα μάχης ανοίγουν πύρα εναντίον Παλαιστινίων στην πόλη Μπέιτ Λαχίγια. Ένοπλοι Παλαιστίνοι απαντούν εκτοξεύοντας πυρά προς τους Ισραηλινούς. Παιδιά πετούν πέτρες προς τα άρματα μάχης. Περισσότεροι από 10 Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν όταν έβαλε εναντίον τους ελικόπτερο Απάτσι. Τουλάχιστον 5 σκοτώθηκαν. Μυρολόγια και κατάρες. Τρόμος, απελπισία και φρίκη. 7 και 4 το πρωί στην Βασόρα, ο θάνατος και η τυφλή βία δεν έκαναν διακρίσεις ανάμεσα σε παιδάκια του Δημοτικού, Ιρακίνους αστυνομικούς και πολίτες που πήγαιναν στη δουλειά τους. Καμικάζι αυτοκτονίας οδήγησαν 5 φορτωμένα με εκρηκτικά αυτοκίνητα έξω από αστυνομικά τμήματα της Βασόρας. Ακολούθησαν 2 ακόμα επιθέσεις αυτοκτονίας μπροστά σε Ακαδημία Εκπαίδευσης Αστυνομικών και σε ένα ακόμη αστυνομικό τμήμα. Στην πυρά παραδόθηκαν 2 διερχόμενα σχολικά. Παιδάκια κάτω των 7 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο. Για ενορχιστρωμένη επίθεση από την Αλ-Κάιντα και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν έκανε λόγο ο κυβερνήτης της Σιιτικής πόλης, που ακόμα και εν καιρό πολέμου δεν γνώρισε τέτοιο μακελιό. Η είδηση πως δεν προκλήθηκαν απώλειες μεταξύ των Βρετανικών δυνάμεων που ελέγχουν τη Βασόρα υποκινεί ακόμη περισσότερη οργή. Τραγικός είναι ο απολογισμός και σε μια άλλη επίθεση αυτοκτονίας που έγινε νωρίτερα σήμερα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Η Ρίτσα Καστάνη είναι στην αίθουσα σύνταξης να μας πει ακριβώς τι έχει συμβεί, Ρίτσα. Καλησπέρα, Τάκη. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Το Associated Press κάνει λόγο για 125 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, από την έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου μπροστά από κτίριο όπου στεγάζεται το αρχηγείο των Σαουδαραβικών Δυνάμεων Ασφαλείας στο κέντρο της πρωτεύουσας Ριάντ. Όροφο κτίριο καταστράφηκε ολοσχερός και λίγες ώρες ακόμη και μετά την έκρηξη υπήρχε πυκνός καπνός. Οι αρχές βρήκαν απανθρακωμένο το πτώμα του βομβιστή Καμικάζη που φαίνεται πως οδήγησε το αυτοκίνητο στο αρχηγείο των αρχών, στο αρχηγείο των το αστυνομικό. Μάλιστα. Μεταξύ των νεκρών είναι και ανώτερος αξιωματούχος των αρχών ασφαλείας και να πούμε, Τάκη, ότι είχαν αποτραπεί την περασμένη εβδομάδα ανάλογες επιθέσεις γιατί οι αρχές είχαν βρει και είχαν εξουδετερώσει 5 αυτοκίνητα παγιδευμένα. Πριν να πούμε όμως και μία άλλη είδηση που μας έρχεται από την Βρετανία, γιατί η τρομοκρατική υπηρεσία της Βρετανίας πραγματοποίησε και νέες επιδρομές σε περιοχή λίγο έξω από το Μάντσεστερ για να δει
εάν υπάρχουν σχετικά μάλλον με τις αντιτρομοκρατικές επιδρομές που πραγματοποιεί τον τελευταίο καιρό. Και όπως είχαμε δει και την Δευτέρα, συνέλαβαν 10 άτομα. Μάλιστα. Ρίτσα Καστάνη, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά στην αθλητική. Τσάγια ή στα Άγια. Η μεγάλη γιορτή της Καπαδοκίας που έρχεται εδώ στη Νέα Καρβάλη αλλά και σε όλους τους Καπαδόκες της Ελλάδος, ριζώνοντας βαθιά μέσα στην παράδοση των αιώνων.